Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Α, βγήκε το πρόγραμμα της εξεταστικής. Σε ένα μήνα αρχίζουμε. Κάτσε να διαβάσω τίποτα. Ωραία μύγα αυτή. Συγκεντρώσου. Ωρε φίλε, πώς ήλιο μας έχει βάλει. Έλα. Έλα, θα βγούμε τα κορίτσια, θα έρθεις. Α, εννοείται έρχομαι, εγώ δεν τα χάνω εγώ αυτά. Βγήκε και το πρόγραμμα της εξεταστικής, θα διαβάσουμε τίποτα. Το είδα, το είδα. Πού θα πάμε? Στο πάρκο. Πάω να φτιάξω καφέ και έρχομαι. 1, 2, 3. Κάνεις παιδάκι μου. Μπες με το μίξερ. Τι έχουνε πάθει και στέλνουν συνέχεια. Ρε φίλε, από τώρα διαβάζουν αυτοί. Πώς πρέπει να αρχίσω κι εγώ. Που έλεος, 2 εβδομάδες έχουμε ακόμα. Θα ξεκινήσω από αύριο. Αχ, 29 Ιουνίου! Τι έγινε καλέ! Τι έχεις πάθει και τρέχεις έτσι, πόσους καφέδες θα πιείς? Μαμά, ο καφές είναι η τελευταία μου ελπίδα τώρα. Συγγνώμη, αύριο δίνεις εσύ? Μαμά, σου λέω, κοιμήθηκα πριν 15 μέρες και ξύπνησα και αύριο δίνω, δεν ξέρω πώς θα είναι. Τι να πω ρε παιδάκι μου, πριν ένα μήνα που καθώς θα κέβγαινες, τα έλεγα. Έτσι, διαβάζεις, δεν διαβάζεις, λούσου τα τώρα. Διάβασα τα σως. Θα πέσει κάτι. Γεια, διάβασα θέματα, ησυχία. Ερωτήσεις έβαλα πολύ απλά θέματα. Όποιος δεν μου γράψει, τι να πω. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.